Ο Παναθλητικός Όμιλος Ηρακλείου, που ο Ικάστορ έκοψε χθες την πίτα του σε μια πολύ όμορφη εκδήλωση στο Πολιτιστικό Κέντρο Ηρακλείου. Μετά από 38 χρόνια ποδηλατικής δραστηριότητας, αφού ιδρύθηκε το 1981, ο σύλλογος αυτός έχει να παρουσιάσει μια πλούσια αγωνιστική ποδηλατική παραγωγή και όχι μόνο. Έπρεπε να υπάρξει μια ιστορική αναδρομή τα τελευταία 38 χρόνια ζωής του Πόη Κάστρο. Το κατορθώσαμε σε μεγάλο βαθμό. Οι 72 πρωταθλητές μας, οι 22 διαχρονικά προπονητές μας και τόσα άλλα πράγματα που παρουσιάσαμε απόψε, πραγματικά έδειξαν τι βάθος και ποιότητας έχει ο Πόη Κάστρο. Δηλαδή δεν είναι τυχαία κάποια πράγματα για την πορεία του Πόη Κάστρο διαχρονικά. Αυτό λοιπόν κουνήσαμε τις μνήμες, θα έλεγα, έτσι. Πιστεύω ότι το πετύχαμε. Πιστεύω ότι πολλοί νέοι που δεν ήξεραν την ιστορία του Κάστρο σήμερα θα την έμαθαν έστω σε κάποιο βαθμό. Ήταν μια βραδιά η οποία είδαμε πρόσωπα που είχαμε πάρα πολύ καιρό να τα δούμε. Είδαμε παιδιά τα οποία τώρα προοδεύουν ό,τι έχουν διαλέξει στη ζωή τους. Είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι για αυτή την εκδήλωση. Πιστεύω ότι θα γίνει μια νέα αρχή, νέα παιδιά, για να προσπαθήσουμε να κάνουμε μια δυνατή ομάδα για το μέλλον. Ο Πόη Κάστρο δεν ξέχασε κανένα στη χθεσινή εκδήλωση. Οι βραβεύσεις ξεκίνησαν με αυτούς που πέτυχαν μεγάλες νίκες εντός και εκτός ελληνικών συνόρων, προβάλλοντας το σωματείο, και στη συνέχεια οι προπονητές που ήταν πάντα δίπλα στους αθλητές. Βραβεύτηκαν επίσης υποστηρικτές και χορηγοί, οι σημερινοί αθλητές του Συλλόγου αλλά και οι δημοσιογράφοι, μεταξύ των οποίων η Μαρία Πετρούτσου και ο Γιώργος Μιμίκος, για την προσφορά τους στην εξάπλωση του αθλήματος της ποδηλασίας. Όλα αυτά σε μια χρονιά που αναμένονται τα 27 Καζαντζάκια, συνεχίζοντας μια μεγάλη παράδοση. Θα γίνει ένας αγώνας, πιστεύω ότι θα είναι πολύ πιο αναβαθμισμένος από τις άλλες χρονιές. Υπάρχει καλύτερη οικονομική δυνατότητα τώρα και πιστεύουμε και είναι η χρονική περίοδο τέτοια που θα έρθουν αθλητές από όλη την Ελλάδα και ευελπιστούμε αν έρθει και κάποια ομάδα από το εξωτερικό. Επειδή είναι τέλος Μαρτίου και είναι η σεζόν που ξεκινάνε οι αγώνες και θέλουν θερμότερα κλίματα και οι ξένοι να βρουν να κάνουν αγώνες.